Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην TV 100, τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Κάθε βράδυ Παρασκευής τα λέμε, βεβαίως αυτές τις μέρες τα λέμε και έκτακτα κάθε βράδυ για τις εκλογές, πόλης, πολίτης, πολιτική, πολιτική συζήτηση για την επόμενη ώρα με υποψήφιους βουλευτές σε μια ημέρα με αρκετή πολιτική και προεκλογική πολιτική επικαιρότητα και προεκλογική δραστηριότητα. Κορονίδα βεβαίως το θέμα και οι αποφάσεις της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ελληνοτουρκικά, θα τα δούμε και αυτά βεβαίως, αφού είναι στην κορονίδα της επικαιρότητας. Έχουμε και παρουσιάσεις ψηφοδελτίων επικρατείας και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Και βεβαίως τα συνήθη του προεκλογικού διακυβεύματος που θα συζητήσουμε με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους, τους οποίους σας παρουσιάζω ευθύς αμέσως. Ο κύριος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Τριανταφυλλίδη. Βουλευτής βεβαίως, εκλεγμένος από το 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, επίσης στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κύριε Σιμόπουλε, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Και βεβαίως πρώην Γενικός Γραμματέας επί κυβερνήσεων Σαμαρά Δημοσίων Έργων. Και ο κύριος Κυριάκος Κυριάκος, υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής, επίσης στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σε εσάς και καλή δύναμη στους. Και πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής, να πούμε. Βεβαίως γνωστός σε πολλούς από την θητεία του ως υπεύθυνος επικοινωνίας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αν τα λέω σωστά. Καλά. Πάντως το κάνατε επίτηδες, έτσι. Ποιο? Τρεις παοξίδες έχετε. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι παοξίδες. Θα φροντίσω εγώ. Ναι, είμαι και εγώ εδώ. Θα φροντίσω εγώ να κρατήσω τις ισορροπίες. Ξεκινάω με τον κύριο. Είναι αληθές αυτό που λέγεται, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ μας ενώνει. Ωραία. Και η Θεσσαλονίκη μας ενώνει. Και πάμε να δούμε όμως τώρα σε αυτά πάνω στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. Δεν είναι όλα βέβαια διαφωνίες. Και συνήθως δεν εντοπίζονται και πολλές διαφωνίες στα εθνικά θέματα. Σας ικανοποιεί, κύριε Τριανταφυλλίδη, η απόφαση και εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί των ελληνοτουρκικών? Είναι μια ποιότητα. Μάλλον να μην το πω ελληνοτουρκικών, επί της στάσης της Τουρκίας στην, ναι, Κυπριακή ΑΟΣ, να το θέσω πιο σωστά. Είναι μια ποιοτική αναβάθμιση, ναι, που ο κάθε καλοπροαίρετος αναλυτής πρέπει να αναγνωρίσει ότι φεύγουμε από τις γενικόλογες καταγγελτικές αναφορές και τις αποφάσεις των ίσων αποστάσεων απέναντι στην Τουρκία και την Ελλάδα και πηγαίνουμε πλέον με βάση και την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων που επιβεβαιώνεται από το Συμβούλιο Κορυφής με την παράγραφο 35 από τις γενικόλογες καταγγελτικές αναφορές πλέον στην κατεύθυνση συγκεκριμένων μέτρων, αν και εφόσον και ανάλογα με την επίταση και με την ένταση της τουρκικής προκλητικότητας. Πρέπει να πούμε εδώ, κύριε Πλάκη, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η πατρίδα μας ενώνει και πρέπει να αφήσουμε τα εθνικά θέματα έξω από την διακομματική αρένα. Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, λαός και στρατός αδελφωμένοι, με απόλυτη εμπιστοσύνη στο αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, να μπορέσουμε πραγματικά να συγκροτήσουμε την εθνική λαϊκή ενότητα και ομοψυχία έτσι ώστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σύνολο των Ελληνίδων και των Ελλήνων σε κάθε περίσταση να βρεθούμε ενωμένοι σε ό,τι θα επιβουλευθεί σπιθαμή αέρα, εδάφους και θάλασσας. Θα μεταφέρω, κύριε Τριανταφυλλίδη, μια είδηση της τελευταίας στιγμής, όπως με ενημερώνουν από το κοντρόλ. Πριν από δύο λεπτά πέρασε από τα στενά των Δαρδανελίων και το δεύτερο γεωτρύπανο που κατευθύνεται προς Γιαβούς. Το Γιαβούς, ακριβώς, το οποίο κατευθύνεται προς την Κυπριακή ΑΟΣ. Εκεί υπάρχει ήδη βεβαίως το πρώτο γεωτρύπανο που κάποιοι λένε πως ήδη μπορεί να έριξε το τρυπάνι για να κάνει τις διερευνητικές εργασίες. Και με αυτό το πλαίσιο, κύριε Τριανταφυλλίδη, μήπως θα έπρεπε να υπάρξουν σε αυτήν τη σύνοδο και λήψη κάποιων μέτρων, αποφάσεων και όχι μόνο μιας λεκτικής καταδίκης? Το πρώτο που καταδεικνύεται ήταν ότι όντως το κησέα που έγινε, ναι, δεν ήταν μια δραματοποίηση που έπαιζε, ναι, στο εσωτερικό προεκλογικό παιχνίδι. Ένα το κρατούμε. Δύο. Ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός ως όφυλαν ζήτησαν να ενημερώσουν και τους πολιτικούς αρχηγούς και τα κόμματα. Να. Και είναι ανοιχτή, όταν και όπως το ζήτησε για παράδειγμα ο κ. Κουτσούμπας, να ενημερωθεί όπως θα πρέπει να ενημερωθούν. Αυτό θα το διαμορφώσει η πολιτική ηγεσία,
που νομίζω ότι βρίσκεται στο ύψος της ευθύνης εκείνης να αντιληφθεί ότι τα εθνικά θέματα επουδενή δεν πρέπει να μπουν σε αυτή την προεκλογική κονίστρα. Δεν υπήρχαν συνθήκες για μια συνάντηση πολιτικών αρχηγών. Αυτό θα το κρίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο θεσμικός τους ρόλος, ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός εξωματικής αντιβολίτευσης είναι κατά σειρά ο δεύτερος και ο τέταρτος, και μετά τον πρόεδρο της Βουλής και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πολιτιακοί παράγοντες. Ωραία. Θα κρίνουν και νομίζω ότι θα κρίνουν σωστά ότι είναι η ώρα και της συνευθύνης και της συνευθύνης και της κοινής στάσης που θα εμφυσίσει και στους πολίτες αυτή την νομοψυχία, αν και πιστεύω ότι πολλές φορές οι πολίτες διδάσκουν στους πολιτικούς την νομοψυχία πέρα, πάνω και έξω από διακομματικές αντιπαραθέσεις. Ειδικά σε αυτά τα θέματα έτσι πρέπει. Έτσι, κύριε Σιμόπουλε, η Νέα Δημοκρατία θα έκανε διαφορετικούς χειρισμούς και πιστεύετε πως επειδή είδα και την πρώτη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη μετά το έκτακτο Κισαία, το οποίο έγινε μέσα στο εορταστικό τριήμερο, όπως Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, απόγευμα. Υπήρχε και κάποια προσπάθεια, πιστεύετε εσείς, στη Νέα Δημοκρατία επικοινωνιακής διαχείρισης του θέματος και εν ώψη των εκλογών? Εκείνο το οποίο όσον αφορά στα εθνικά θέματα πρέπει να υπάρχει είναι η ενότητα, η ψυχραιμία και η αποφασιστικότητα. Από εκεί και πέρα εμείς θεωρήσαμε ότι αυτό το οποίο έγινε ήταν υπερβολικό και ήταν καθαρά επικοινωνιακό. Βέβαια, οι κινήσεις όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Στην εξωτερική πολιτική τα αντίμετρα κλιμακώνονται ανάλογα με τις κινήσεις και της άλλης πλευράς. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει πολύ αργά και ανάλογα με τη θέση στην οποία βρισκόμαστε να ανακαλύπτουμε την ψυχραιμία και την ομοψυχία στα εθνικά θέματα, γιατί θυμίζω ότι ουσιαστικά πριν 1,5 χρόνο η Συμφωνία των Πρεσπών ήρθε στην αρχή με καθαρά επικοινωνιακούς όρους. Ας ελπίσουμε ότι πραγματικά θα υπάρχει ομοψυχία, σύνεση εκ μέρους της κυβέρνησης η οποία χειρίζεται τα θέματα και βέβαια αποφασιστικότητα, την οποία δεν είδαμε παραδείγματος χάρη όταν ο κύντριος Κατρούγκαλος είπε ως μη όφιλε ότι έχει δικαιώματα στο Αιγαίο όσον αφορά την αξιοποίηση των ενεργειακών του αποθεμάτων η Τουρκία. Αυτά είναι θέματα τα οποία φαντάζομαι αν χρειαστεί και όταν χρειαστεί δεν πρέπει να λέγονται δημόσια και με τον τρόπο αυτό να δίνουμε επιχειρήματα στην άλλη πλευρά. Επειδή υπήρξαν και οι παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο του Λαϊκού Κόμματος που προηγήθηκε τη Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύετε πως μας καλύπτει η απόφαση της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έπρεπε, δεδομένου ότι έχει μπει μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ ένα τουρκικό πλοίο, ότι έπρεπε να υπάρξει μια πιο σκληρή στάση, δηλαδή με την ανακοίνωση κάποιων πιο συγκεκριμένων μέτρων? Δεν ξέρω το κλίμα το οποίο μπορεί να επικρατούσε μέσα στην Σύνοδο Κορυφής. Θα μπορούσε πιθανώς να ήταν και πιο σκληρή η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την άλλη εκείνο που έχω να πω είναι ότι σε αυτά τα θέματα, όπως είπα, ξεδιπλώνεται μια τακτική από όλες τις πλευρές. Ελπίζω να μην κλιμακωθεί κι άλλο αυτή η υπόθεση. Έκανα και μία επίσκεψη τις προάλλες στον πρόξενο της Κύπρου στην Θεσσαλονίκη, από όπου έχω καταλάβει πλήρως ότι έχει να κάνει όλη αυτή η υπόθεση και με το Κυπριακό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Κυπριακό συνδέονται. Ναι. Κύριε Κυριάκο, θέλω το ίδιο ερώτημα να θέσω και σε εσάς. Αν πιστεύετε πως αν σας ικανοποιούν οι χειρισμοί της κυβέρνησης, οι αποφάσεις της Συνόδου επί της στάσης της Τουρκίας, και αν πιστεύετε πως υπήρξε και κάποια προσπάθεια από την κυβέρνηση έστω να σηκώσει περισσότερο το θέμα για να υπάρξει και μια αλλαγή ατζέντας. Η αλήθεια είναι ότι από τη σημερινή κυβέρνηση δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι πότε χρησιμοποιεί ένα ζήτημα για λόγους μικροπολιτικής ή για λόγους πραγματικής πολιτικής. Θα συμφωνήσω όμως με τους προηγούμενους κυρίους ότι στα εθνικά θέματα είναι ανεύθυνο και πάρα πολύ επικίνδυνο να θέτουμε πολιτικά debate μεταξύ μας εν ώψη των εκλογών. Προφανώς και η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς και η παρουσία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ζήτημα το οποίο θα
είναι μια ομπρέλα την οποία πρέπει να αναζητούν και μια βοήθεια και μια στήριξη απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας που πρέπει να αναζητούν διαρκώς και όσο το δυνατόν πιο πιστικά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει πολλές φορές γκρίζες, αν θέλετε, αποφάσεις, όχι ξεκάθαρες και υποστηρικτικές αποφάσεις, όμως η διπλωματία είναι ένα ζήτημα το οποίο χτίζεται μέρα με τη μέρα και η υποστήριξη κερδίζεται μέρα με τη μέρα. Νομίζω όμως ότι ήδη έχουμε παραχωρήσει πάρα πολλά ως ελληνικός λαός, ήδη δημιουργήθηκε ένα ρεύμα αντιευρωπαϊκό επικίνδυνο στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν και η Ευρώπη είναι καθήκον και της Ευρώπης να δείξει μια πραγματική στήριξη ώστε να ενισχύσει όλους εμάς που επιμέναμε ότι ο μόνος προορισμός της Ελλάδας μπορεί να είναι ο ευρωπαϊκός και της Κύπρου. Και αυτά είναι πράγματα για τα οποία και ο δικός μου χώρος πρέπει να είναι περήφανος, αλλά και όλοι οι Έλληνες που κινήθηκαν προς εκείνη την κατεύθυνση και δεν παρασύρθηκαν από αντιευρωπαϊκά ένστικτα. Μάλιστα, ευχαριστώ θερμά. Να μείνω στην ατζέντα των εθνικών θεμάτων, θέλω κύριε Τριανταφυλλίδη, και να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από την έως τώρα εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εσείς πολλές φορές στον χώρο σας έχετε πει πως έχετε υπερασπιστεί τα θετικά σημεία αυτής της συμφωνίας. Έχουμε ένα αρκετά, δεν ξέρω, όχι μεγάλο, υπάρχει όμως ένα ικανό χρονικό διάστημα που μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Και το ρωτάω αυτό, Φερρυππίν, εγώ είδα την επίσημη διαφήμιση της γειτονικής χώρας, της Βόρειας Μακεδονίας. Όλοι γελάτε στη Μακεδονία για διακοπές. Και έπρεπε να υπάρχουν πάλι παρεμβάσεις από την ελληνική πλευρά, να κατέβει διαφήμιση, να διαφήμιση, να αλλάξει κτλ. Είστε ικανοποιημένος εσείς, βλέπετε τα θετικά αποτελέσματα στα οποία αναφερόσασταν πριν την ψήφισή της? Ναι. Θα έλεγα, κύριε Πλάκα, ότι θέλεις να γιάσεις και δεν μπορείς. Το λέω γιατί δεν είχα κανένα σκοπό να δημιουργήσω έρηδες και αντιπαραθέσεις, αλλά εσείς σωστά πράτετε και θέτετε τα ζητήματα αυτά που πρέπει. Κοιτάξτε, να σας απαντήσω όχι με δικά μου λόγια, να σας απαντήσω με τον λόγο του κυρίου Άγγελου Συρίγου, υποψηφίου βουλευτή στην Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, και καθηγητού διεθνούς δικαίου, το οποίο επανέλαβε προχθές από την ΕΡΤ ο κύριος Κουμουτσάκος, ο υπεύθυνος τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας. Και γράφει, ως προς τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτό που θα κάνει, ακούστε Θεσσαλονικείς, αυτό που θα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν ο ελληνικός λαός της δώσει την εξουσία, είναι να παρακολουθεί στενά ότι οι γείτονες τηρούν όλα τα άρθρα όπως πρέπει και επιβάλλεται. Και το εύλογο ερώτημα, κύριε Πλάκα, είναι το εξής. Προς τον κύριο Συρίγο, το βουλευτή υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητού διεθνούς δικαίου, κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι και υφυπουργός εξωτερικών αν εκλεγεί. Λέει ο κύριος Συρίγος ότι η Νέα Δημοκρατία θα παρακολουθεί την εφαρμογή μιας συμφωνίας την οποία είχε χαρακτηρίσει προδοτική. Δηλαδή, τι ακριβώς θα πράξει? Κατά πόσο εφαρμόζεται τα προδοτικά άρθρα, οι προδώσατε, πουλήσατε? Κοιτάξτε να δείτε. Σιγά σιγά. Όπως σας ρώτησα άλλο πράγμα. Εγκαταλείπουν. Αυτά τα ξέρω να τα ρωτήσω και εγώ στον κύριο Σιμόπουλο. Αναφέρομαι. Της Νέας Δημοκρατίας. Πείτε μου για τη δική σας θέση. Κύριε Πλάκα, αν είστε ευχαριστημένος από την έως τώρα εφαρμογή της συμφωνίας. Αναφέρομαι όμως στο πώς ακριβώς επιδιώχθηκε να γαργαλιστεί το. Εγώ θα ομολογήσω και από τη δική μου την πλευρά. Και να εισπραχθεί μικροκομματικά το πατριωτικό αίσθημα του λαού μας και των πολιτών, και αυτό σήμερα ανακρούν πρίμναν αυτοί που εξακόντιζαν και μέσα στη Βουλή, λέτε, δηλαδή, και έξω όλοι, από την ότι Βουλή, τώρα όλοι αυτοί, ακόμα ότι θα εφαρμόσουν, συμφωνούνε. Όχι, αυτό βέβαια, το συμπέρασμα θέλετε θα να όχι, όχι, γιατί είδαν ότι αφού κάναν την εισπραξη με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, τώρα ας γυρίσουμε στα καθώς πρέπει, αυτά που επιβάλλει και η Ευρώπη, ότι μια διεθνή συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία πρέπει να δούμε πώς ακριβώς υλοποιείται. Εγώ μετά την αναφορά του κυρίου Συρίγου και του κυρίου Κουμουτσάκου, σε όσους με ρωτούν, λέω προδώσατε, πουλήσατε μάλιστα. Εσείς το αεροδρόμιο τώρα, Μακεδονία. Τα μισό λεπτό. Το αεροδρόμιο. Μισό λεπτό, απαντήστε στο ερώτημά μου. Σε αυτό απαντώ. Άμεσα. Και είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Εντάξει, γιατί ο κύριος Κουμουτσάκος είπε ότι αν αλλάζαμε. Εγώ σας ρωτάω τώρα, εσείς τι λέτε πάνω στη συμφωνία? Μα είστε ευχαριστημένος από την εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών? Η τρέχουσα εφαρμογή της κρίνεται άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Και από τον τρόπο με τον οποίο τον προσεγγίζει το κόμμα που ήρθε πρώτο με 10 μονάδες στις ευρωεκλογές και λέει ότι αν φεύγαμε από το Βόρεια Μακεδονία θα ξαναγυρίζαμε στο Μακεδονία. Εκεί που ήμασταν και πριν τη συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί όταν ρωτάς κάποιους
ότι ποια ήταν η Βόρεια Μακεδονία, στη συνέχεια ποιο ήταν το προηγούμενο όνομα, ότι όλος ο κόσμος την έλεγε Μακεδονία. Όπως έλεγε και σαφές, το BBC στους χάρτες κλπ. Ναι. Κλείνοντας όμως, θέλω και αυτό απαντώ στους συμπολίτες που θέτουν πολύ εύλογα αυτό που προκλήθηκε ως πατριωτικό, την πατριωτική τους ευαισθησία. Το αεροδρόμιο Μακεδονία συνεχίζει να λέγεται Μακεδονία. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονία συνεχίζει να λέγεται Μακεδονία. Ο υπεραστικός σταθμός ΚΤΕΛ συνεχίζει να λέγεται Μακεδονία. Γιατί με το άρθρο 7 πήραμε πίσω την ιστορία της Μακεδονίας. Αυτό διορθώθηκε άμεσα. Πήραμε πίσω. Αυτό διορθώθηκε άμεσα που μόλις αναφέρατε και το ξέρετε. Ιδιοσιογραφικά ότι διορθώθηκε. Και ξέρετε πολύ καλά ένα μόνο παράδειγμα, κύριε Πλάκα, ως δημοσιογράφος, μισό λεπτό, ότι το δικό σας κριτήριο το αντιλαμβάνετε. Ότι το μακεδονικό πρακτορείο τύπου Σκοπίων καταργήθηκε. Το μία λέτε. Μπράβο. Και τώρα ονομάζεται Εθνικό Πρακτορείο. Ωραία. Και κύριε, το μόνο αθηναϊκό μακεδονικό πρακτορείο στον κόσμο είναι το ελληνικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ για τα σχόλιά σας. Κύριε Σιμόπουλε. Είδα καταρχήν έκανε ένα άλμα ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Να θέσω λίγο το ερώτημα. Ναι. Ευχαριστώ. Μα πρέπει να απαντήσω όμως. Να θέσω λίγο το ερώτημά μου. Παρακαλώ. Αν θέλετε, σχολιάστε και αυτά που είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Η Νέα Δημοκρατία λέει θα την εφαρμόσει τη συμφωνία κανονικά. Αυτή δεν είναι η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Τι μπορεί να αλλάξει. Τι μπορεί να. Μισό λεπτό, κύριε Τριανταφυλλίδη. Τι μπορεί να αλλάξει πάνω στη συμφωνία. Τι μπορεί να κάνει πέρα από τη διαφωνία της. Πάνω στη συμφωνία. Είναι μια συμφωνία η οποία παράγει αποτελέσματα. Να. Δεν είπε κανείς κάτι άλλο. Είναι μια συμφωνία η οποία είναι μεταξύ κρατών και όχι κυβερνήσεων. Αυτό είναι. Με σαφήνεια. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία. Να. Θεωρεί ότι είναι μια κακή συμφωνία. Μία συμφωνία η οποία παρέδωσε, όπως έχουμε πει, εθνικότητα και γλώσσα. Και από εκεί και πέρα, όταν λέμε ότι θα παρακολουθούμε την υλοποίηση της συμφωνίας, ξέρετε γιατί το λέμε, γιατί είμαστε σίγουροι ότι η άλλη πλευρά, όπως έκανε ήδη με το παράδειγμα που δώσατε, θα καταπατά τη συμφωνία και με τον τρόπο αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να καταγγείλουμε ορισμένες πτυχές της ή να βάλουμε προσκόμματα στην ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τι μπορούμε να επίσης αλλάξουμε και να κερδίσουμε λέμε, με αυτό το όπλο, το όπλο του ΒΕΤΟ. Επίσης αυτό που λέμε είναι ότι θα ξεκινήσουμε μια πολύ μεγάλη διεθνή καμπάνια ώστε να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο ποια είναι η αυθεντική, η πραγματική Μακεδονία, κάτι για το οποίο όλα αυτά τα χρόνια δεν ενεργήσαμε δεόντως. Εμείς αυτό που λέμε στον κόσμο είναι ότι παράγει αποτελέσματα. Ναι, είναι μια κακή συμφωνία που είναι εδώ. Και η πορεία του γειτονικού κράτους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Διατηρούμε το δικαίωμα του βέτο. Είμαστε σίγουροι το ότι όπως έκαναν πριν θα κάνουν και στο μέλλον. Και είμαστε εδώ μέσα από διάφορους τρόπους άσκησης της εξωτερικής πολιτικής. Μα είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν, είναι. Και δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν 36 κεφάλαια τα οποία θα ανοίγουν ένα-ένα. Εμείς λοιπόν μέσα από τη διαδικασία αυτή θα προσπαθήσουμε να λιάνουμε όποια πλευρά μπορούμε της πολύ κακής αυτής συμφωνίας. Είμαστε εδώ, θα φανούν όλα. Είμαστε ένα κράτος όμως το οποίο ανήκει στον ΟΗΕ, ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να σέβεται την υπογραφή των εκλεγμένων κυβερνήσεων. Άρα εμείς δεν είπαμε ότι θα με μία μονοκοντιλιά θα πιστή διαγράψουμε. Εφαρμογή, κύριε Σιμόπουλε. Μα είμαστε πιστή σίγουροι εφαρμογή. Ότι δεν θα κάνουν. Μα πιστή, κύριε Σιμόπουλε, γιατί αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν σας διέκοψα. Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο. Διέκοψα. Αν μα, αρχίσουμε ο συνάδελφός σας δεν θα τελειώσουμε. Ανέβρα, τι είπα. Δεν είπα ακριβώς τι είπα. Είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι όπως ανέφερε. Να ολοκληρώσω. Όπως ανέφερε ο κύριος Πλάκας δεν θα τηρήσουν τη συμφωνία. Ξεκίνησαν και δεν την τηρούν. Αυτός είναι λόγος να καταγγελθεί η συμφωνία. Κύριε αυτό Κυριάκο, λέμε. Μία συμφωνία που παρέδωσε τα πάντα. Κάντε μας την αποτίμηση έτσι πως βλέπετε τα πράγματα έτσι, αυτό το διάστημα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Εγώ πρεσβεύω μία και να με συγχωρήσουν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Εγώ πρεσβεύω μία άλλου είδους πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ δεν θέλω ούτε να σταθούμε σε λόγια ούτε να σταθούμε σε εντυπώσεις. Πρόκειται όντως για μια συμφωνία την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε κάνει το 2008, το 1996, το 2001.
Είναι μια συμφωνία που στην στιγμή που όλοι καίγονταν, που οι γείτονές μας καίγονταν να υλοποιήσουν για τους δικούς τους λόγους εντάξεων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς πήγαμε και διαπραγματευτήκαμε σαν να καιγόμασταν εμείς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν παρήγαγε τα αποτελέσματα, τα θετικά, τα θετικότερα μάλλον για τη χώρα μας. Προφανώς είναι μια συμφωνία που δεν τη διαγράφεις, δεν τη σκίζεις όπως θα άσκηζαν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τα μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία θα άσκιζε τα μνημόνια. Ναι. Όλοι όσοι κάνατε αντιμνημονιακό πάρτι στην πλάτη του ΠΑΣΟΚ και όλοι όσοι υποσχεθήκατε στον ελληνικό λαό ότι θα αισθανθεί περήφανος πηγαίνοντας κόντρα στην Ευρώπη. Στην ουσία. Πώς δεν αφορά, δεν είχε ζάπια, δεν έλεγε ζάπια δεν ο κ. Σαμαράς. Δεν έλεγε απέναντι στην Ευρώπη, δεν λέγαμε θα ασκήσουμε τα μνημόνια. Έλεγε απέναντι στα μνημόνια. Έλεγε απέναντι στα μνημόνια. Και αποδείχθηκε ότι το πρώτο μνημόνιο ήταν λάθος. Το παρεδέχθηκε. Α, το δεύτερο ήταν σωστό, αλλά το τρίτο ήταν λάθος. Το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κύριε Κυριάκο, εσείς. Σε άλλες συνθήκες λοιπόν και με υποπίεση το ΠΑΣΟΚ είναι ισοπεδωτικό. Όσοι πιο υπεύθυνη πολιτική δύναμη της μεταπολίτευσης έπρεπε να πάρει μια πατριωτική απόφαση δύσκολη και απέναντι στη δική του ιδεολογία. Και βρήκε τότε απέναντί του όλες τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έκαναν αντιμνημονιακά πάρτι στις πλατείες των αγανακτισμένων, οι οποίες έχουν διαμορφώσει λίγο πολύ και το σκηνικό σήμερα. Όλες και κινδυνέψαμε. Εμείς είμαστε στις πλατείες των αγανακτισμένων. Δεν είσαι. Οι νεοδημοκράτες. Μάλιστα. Εντάξει. Ας ακούσω λοιπόν ότι τότε ήσασταν μαζί μας σε μια υπεύθυνη συγκυβέρνηση. Μετά, πολύ μετά. Πολύ μετά. Και όταν φτάσατε το πολιτικό παιχνίδι, το ΠΑΣΟΚ να γονατίσει τα ποσοστά του, ώστε να μπορέσετε μετά να συμφωνήσετε με τις προτάσεις. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, το σκεπτικό σας. Η συμφωνία λοιπόν των Πρεσπών είναι μια συμφωνία που δεν σκίζεται ανάλογα με τη μικροπολιτική στόχευση του κάθε κόμματος. Είναι μια συμφωνία ισχυρή στην πραγματικότητα. Είναι όχι καλή. Mm-hmm. Είναι μια κακή συμφωνία. Αν επιδέχετε βελτιώσεων, εγώ θα σας πω ότι οι διπλωματικές σχέσεις έχουν μια συνέχεια και όντως όλες οι διπλωματικές και απευθείας και διμερείς σχέσεις επιδέχονται βελτιώσεων στην πορεία. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να σταματήσουμε, αυτό πρεσβεύω, πρέπει να σταματήσουμε τα μικροπολιτικά παιχνίδια με πάσα αφορμή. Να ψάχνουμε να βρούμε το λόγο ή το λάθος στο λόγο του αντιπάλου μας για να σταθούμε και να κάνουμε έτσι ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Εγώ λοιπόν λέω ότι τέτοιου είδους θέματα λύνονται μόνο με κοινή, με ομοψυχία, λύνονται μόνο με εθνικές επιτροπές και δεν λύνονται μόνο από τις κυβερνήσεις, παρότι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Εκεί δείχνεις λοιπόν αν η συνεργασία είναι ένα καιροσκοπικό, αν θέλετε, μια ευκαιριακή αντίληψη ή αν η συνεργασία είναι μέσα στις προγραμματικές σου δηλώσεις. Οι συνεργασίες λοιπόν δεν γίνονται όταν μόνο δεν σχηματίζονται κυβερνήσεις και γίνονται πιεστικά. Οι συνεργασίες γίνονται και όταν υπάρχουν ισχυρές κυβερνήσεις και όταν πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση, ώστε να μην χρειάζεται μετά να βάζουμε αφηγήματα κατά πολέμηση του λαϊκισμού και του εθνικισμού. Για να μιλήσουμε για μετεκλογικές πιθανές συνεργασίες, θα το κρατήσω όμως γιατί είναι ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο. Και πρέπει σε λίγο να πάμε σε διαφημίσεις. Έχω λίγο χρόνο και θέλω, επειδή έχω έναν συνάδελφο δημοσιογράφο στο πάνελ και έναν επικοινωνιολόγο στο πάνελ, να πάρω και μια μυρωδιά για ένα θέμα που λατρεύουμε να μισούμε σε κάθε προεκλογική περίοδο. Τα περιβόητα debate. Τι βλέπετε εσείς, τι πιστεύετε για αυτό το debate που τόσο καιρό το συζητάνε οι εκπρόσωποι των κομμάτων, τώρα δημιουργήθηκε άλλο θέμα, κύριε Κυριάκο, για την ημερομηνία και όχι ο ένας μπορεί και όχι ο άλλος δεν μπορεί. Στις νέες ημερομηνίες που αναζητούν, όχι θα σηκώνουμε κίτρινες κάρτες, όχι θα μπορούμε να σχολιάζουμε, να μην σχολιάζουμε το τι λέει ο καθένας. Πείτε μου, κάντε μου λίγο το σχολιασμό σας για αυτό που θα δούμε τελικά. Θα σχολιάσω κι εγώ. Ναι, φαντάζομαι όλοι. Απλά ξεκινήσαμε από τον επικοινωνιολόγο. Το παίρνουμε και θα καταλήξω στο δημοσιογράφο. Λέω λοιπόν και σε αυτό ότι πρεσβεύω μια διαφορετική πολιτική. Η συζήτηση μεταξύ πολιτικών αρχηγών δεν γίνεται. Είμαι σίγουρος εσείς θα θέλατε κάτι πιο ανοιχτό. Κάτι πιο ελεύθερο. Και ανοιχτό και ελεύθερο και συζήτηση με στόχο να μας ακούσει ο πολίτης, όχι να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Θέλω να σας πω το εξής και ας μου επιτρέψετε να το χρησιμοποιήσω προσωπικά το ερώτημά σας. Εγώ είμαι ένας νέος υποψήφιος, ο οποίος για να συστηθώ πολιτικά έχω μία εμφάνιση σε πανελλήνιο κανάλι και δύο σε τοπικά κανάλια. Συνήθως, και σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μας δίνετε, που είναι πολύ περισσότερος από το μέσο όρο, συνήθως σε 1,5 λεπτό ένας νέος υποψήφιος θα πρέπει να παρουσιάσει το πολιτικό του ύφος, ήθος, αισθητική και να πείσει ότι είναι μία νέα πολιτική πρόταση στους ψηφοφόρους του κόμματός του. Παράλληλα, θα πρέπει να θέσει και την πολιτική άποψη του κόμματός του. Τη λεγόμενη γραμμή. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν είναι πολιτικός διάλογος. Και δεν είναι πολιτικός διάλογος σε όφελος των πολιτών. Δεν είναι ούτε fast track διαδικασία η πολιτική, ούτε πόλεμος εντυπώσεων. Ναι. Η πολιτική έχει ουσία.
Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αποθήσει τον κόσμο τώρα, από την πολιτική. Αν σε αυτό, κύριε Κυριάκο, φταίνε και τα μίντια. Φταίνε και τα μίντια. Αν σε αυτό φταίνε και τα μίντια, βεβαίως. Στο debate φταίνε τα μίντια. Γιατί οι εκπρόσωποι των κομμάτων βάζουν τους όρους και σηκώνουν κόκκινες γραμμές και τα λοιπά. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι είμαστε μια χώρα που ανήκει στην Ευρώπη με ευρωπαϊκό δυτικό πολιτισμό που πρέπει να ξέρουμε να συζητάμε, να διαφωνούμε ακόμη σε τραπέζια με αστική ευγένεια, αλλά να φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα τουλάχιστον ως προς τον πολίτη που ζητάμε να ψηφίσει σοβαρά. Μάλιστα. Και να μην ακούει κραυγές, φωνές, προσβολές. Είναι από τις λίγες φορές. Δεν δεχθήκατε εσείς αυτό που σας λέει ο κύριος Τσίπρας. Συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Τι είχε πει το εγώ 9, ότι δημοκρατικό είναι να είναι όλα τα κόμματα σε αυτή την περίφημη αντιπαράθεση, ώστε να μπορέσει ο ελληνικός λαός να καταλαβεί. Βέβαια, συμφωνώ ότι αυτές οι κίτρινες κάρτες, οι κόκκινες, και θα πρέπει να είναι πιο χαλαρές. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να γίνει ένα debate μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών, αλλά να είναι πιο χαλαρό, να μην είναι απόλυτα αυστηρό, ας πούμε, όσον αφορά τους κανόνες του. Καλή ώρα που συζητάμε εμείς εδώ. Επίσης, νομίζω καλά τα πάμε μέχρι στιγμής. Επίσης, σε τελική ανάλυση, κατανοώ το άγχος του κυρίου Τσίπρα, πιεζόμενος έτσι όπως είναι από τις δημοσκοπήσεις και από τα αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, μήπως μέσα από τέτοια προσωπική αντιπαράθεση καταφέρει να κερδίσει να κάποιους πόντους, ας πούμε. Είναι κατανοητό. Αυτό γίνεται παντού, ξέρετε, σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι οποίοι έπονται στις δημοσκοπήσεις ή λογικά θα χάσουν, έχουν άγχος την αντιπαράθεση, την πολιτική. Και αυτοί που προηγούνται να μην θέλουν. Να την κάνουν, να την πάνε σε πάντα προσωπικό. Αλλάζουν οι ρόλοι, κύριε Σιμόπουλε. 20 χρόνια είμαι εγώ σε αυτά τα τραπέζια εδώ. Βλέπω πως αλλάζουν οι ρόλοι. Αυτό είναι ένα προσωπικό δικό μου σχόλιο. Τι απαντάτε, κύριε Τριανταφυλλίδη? Θέλει ο κύριος Τσίπρας τέτα-τέτ με τον κύριο Μητσοτάκη για να ανέβει στις δημοσκοπήσεις? Σημείο πρώτο. Δεν είναι απλό, είναι κοινικό. Είναι ο πολιτικός κινησμός σε όλο το μεγαλείο. Σημείο δεύτερο. Χρειάστηκε να πάει στο 9, πάλι καλά που δεν επιστράτευσε τον Αθηναίο στρατηγό που είπε άκουσον μεν, πάταξον δε. Εσείς θα μπορούσε να έχει φτάσει. Αφήστε με όμως. Στο μετρό Θεσσαλονίκης κάνατε αντί εγγένειας για το ευκλή. Αυτό είναι ελληνόφωνος βαρβαρισμός. Εσείς με διακόψατε πριν και με κατηγορείτε για βαρβαρισμό. Όλο το λόγο στον κύριο Σιμόπουλο. Θα έχετε το λόγο, κύριε Τριανταφύλλη, δεν ασχόλιο. Σημείο πρώτο λοιπόν. Δεν είναι απλό. Είναι κοινικό. Είναι ο πολιτικός κινησμός σε όλο το μεγαλείο. Σημείο δεύτερο. Πάλι καλά που δεν φτάσαν στη μάχη των Πλατεών και των Θερμοπυλών για να μας να βρουν να επιστρατεύσουν δήλωση. Σημείο τρίτο. Από το βήμα της Βουλής, ο κ. Μητσοτάκης, όταν έμπαινε το ζήτημα αυτό, είχε πει: αν ορίσεις ημερομηνία εθνικών εκλογών, μπορεί να το παίξει και ο σκηνοθέτης μας, όσα debate θέλεις μαζί μας, οι δυο μας. Όσα debate θέλεις. Λοιπόν, σημείο τρίτο είναι για να βάλω και στην κουβέντα, είναι αυτό που σχολίασα πριν από λίγο με χιούμορ. Νομίζω ότι ο κύριος Κυριάκος θα το αντιληφθεί. Ελπίζω και ο κύριος Σιμόπουλος. Επιτέλους, λέω στο Twitter, λύτρωση. Debate Μητσοτάκη γεννηματά. Συζητούν προγραμματική ατζέντα για την απλή αναλογική, τη μείωση των φόρων του ένφια και της φοράς αλληλεγγύης που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ, τη δημιουργία θέσεων εργασίας από το 28% της ανεργίας που το εκτείναξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιτέλους, το αληθινό debate του λαού μεταξύ Μητσοτάκη και γεννηματά. Τέλεια. Πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, αλλά πρέπει να απαντήσουμε. Τι να απαντήσετε? Σε αυτά που είπε. Μιλήσατε, προηγουμένως εσείς. Πάμε διαφημίσεις. Μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε στο στούντιο της TV100. Συζητούμε με τον κύριο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκη, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στην ίδια εκλογική περιφέρεια, και τον κύριο Κυριάκο Κυριάκο με το Κινάλ, επίσης στην Α Θεσσαλονίκη. Έβλεπα, κύριε Τριανταφυλλίδη, πριν από λίγο. Δεν έχω απαντήσει όμως. Σε τι να απαντήσω? Δεν το ξεχνάω. Στο Twitter. Ναι, τώρα. Το διάβασα ως χιουμοριστικό, ας το αφήσουμε, γιατί θα φάμε όλοι μας την ώρα να συζητάμε για το χιουμοριστικό. Όταν έρθει η σειρά σας, κάντε ένα σχόλιο. Λίγο χρόνο, να κάνω ένα σχόλιο. Να κρατήσουμε έτσι λίγο όσο μπορώ τις ισορροπίες του χρόνου. Όχι ήρεμα, και νομίζω κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Ήταν ένα χιούμορ που όντως χρήζει απαντήσεων, αλλά το αφήσουμε να περάσει ως χιουμοριστικό. Θα σχολιάσετε, αν θέλετε, το χιούμορ του κύριου Τριανταφυλλίδη. Τώρα, κύριε Τριανταφυλλίδη, μια ανάρτηση του κύριου Τσακαλώτου στο διαδίκτυο, λίγο πριν μπούμε, σήμερα το απόγευμα, όπου αναφέρονταν στα στοιχεία που έβγαλε η Ελστάτ για τη μεσαία τάξη. Όπου για πολλούς είναι ένα διακύβευμα η μεσαία τάξη, ή και για άλλους που θα πάει, θα κρίνει και το αποτέλεσμα. Πιστεύετε από τη μεσαία τάξη ήταν το αποτέλεσμα της διαφοράς
της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Είναι σημαντικό γιατί ακούμε έντονα για τη μεσαία τάξη και όχι για την εργατική τάξη. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Ποια είναι αυτά, που είπε, αυτά που είπε. Αναφερόμαστε σε όσο το σύνολο των Ελλήνων. Μάλιστα. Είναι σαφές. Απλά θέλω να πω ότι έχει καλλιεργηθεί ένας μύθος ενδεχομένως και με ευθύνη δική μας. Και θα πω συγκεκριμένα, γιατί και ο πρόεδρος είπε: κάναμε λάθη, αλλά τα λάθη όσο δεν ονοματίζονται είναι ορφανά και δεν υπάρχουν ορφανά λάθη. Εγώ, επειδή δεν είχα κυβερνητικά αξιώματα, κύριε Πλάκα, όπως το ξέρετε, θα έπρεπε ο πρόεδρος μαζί με το κάναμε λάθη να αναφέρει και τα ονόματα τυχερώστε, των αρμοδίων. Τυχερώστε. Αφήστε με, κύριε Σιμπλά, έχετε την καλώση. Είπα τυχερώστε. Καλό θα είναι. Θα δώσω πράγματα στον κύριο Πλάκα και στους τηλεθεάτες. Ναι, το δεύτερο είναι το εξής. Αυτό που είπε από την Ελστάτ τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το 2014 χάθηκε για την μεσαία τάξη 5.500 ευρώ. Και τώρα τα δύο χρόνια, 15-16 και το 17 που βγήκε, είναι συν 687. Αλλά θέλω να πω, επειδή προέβλεπα και τα είχα μπροστά μου, τρία μόνο μέτρα από τα 17 μέτρα που έχουμε πάρει για τους μικρομεσαίους και θέλω να ρωτήσω τους ίδιους. Η πλατφόρμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού για χρεωμένους σε τράπεζες, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία δεν αφορούσε την μεσαία τάξη για να πάρει ανακούφιση. Η 120 δόσεων δεν αφορούσε. Κύριε Σιμόπουλο, μισό λεπτό. Αμέσως μετά έρχομαι σε εσάς. Ναι, κύριε Τριανταφυλλίδη. Να ακούσει καθαρά και εύληπτα ο τηλεθεατής τα επιχειρήματά μας. Πρώτον, λοιπόν, η πλατφόρμα του εξοδικαστικού συμβασμού που δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία δεν αφορούσε τους βιοτέχνους, τους εμπόρους, τους μικρομεσαίους που έχασαν την μάχη χωρίς να τη δώσουν λόγω της κρίσης και της χρεοκοπίας που μας οδήγησαν τα δύο κόμματα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Και που αυτή η πλατφόρμα ουσιαστικά έδινε την αδερφή μιας συνολικής ρύθμισης των χρεών τους. Σημείο δεύτερο. Οι 120 δόσεις είναι, ξέρετε, αυτές για τις οποίες ο κύριος Βρούτσης είπε ότι υπονομεύουν την εθνική οικονομία και που τους περίμενε ως μάνα εξ ουρανού η μεσαία τάξη και μάλιστα τα στοιχεία τα πρώτα αποδεικνύουν ότι οι χρεωμένοι μέχρι 10.000 ευρώ έσπευσαν να αξιοποιήσουν τις 120 δόσεις. Δεν αφορούσε τη μεσαία τάξη. Σημείο τρίτο και κλείνω με αυτό. Η κατάργηση του μέτρου της προσωποκράτησης, του αυτόφορου για χρέη προς το δημόσιο, δεν αφορούσε τη μεσαία τάξη όταν, κύριε Πλάκα, γνωρίζετε και γνώριζα και εγώ ανθρώπους που τους σταματούσαν γιατί έτρεχαν λίγο παραπάνω στο δρόμο, παίρναν τηλέφωνο και αν βλέπαν ότι αυτός που συνελήφθη για μια τροχαία παράβαση χρωστάει, τον οδηγούσαν στο αυτόφορο. Αυτό καταργήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν αφορούσε τη μεσαία τάξη. Σας αναφέρω τρία μόνο σημεία. Δεν τα αντιλήφθηκε αυτά και έφερε αυτό το αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Κοιτάξτε, ήταν δηλαδή... αδικήσαμε, να σας πω για παράδειγμα, πού αδικήθηκε επικοινωνιακά η πολιτική. Μόνο επικοινωνιακό ήταν. Και επικοινωνιακά αδικήσαμε, πυροβολήσαμε τα πόδια μας. Ναι. Αυτό βέβαια έγινε, το δίνω σαν μέτρο τάξης. Μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Επί τέσσερα χρόνια δώσαμε μάχη να πούμε ότι υπάρχει αξιοκρατία, ναι, ότι δεν μπαίνεις με ρουσφέτη και με πελατειακή σχέση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η μονιμοποίηση των επιτυχώντων του ΑΣΕΠ που μας παρακολουθούν του 1997, του 1999 και του 2001, που επέτυχαν στο ΑΣΕΠ τώρα, όταν δεν είχε γεννηθεί ο Τσίπρας. Πέρασαν 25 χρόνια, τους είχαν στο δούλεμα. Ναι. Τώρα θα σας μονιμοποιήσουμε μετά. Και ήρθε ο Βεναρδάκης και ο ΣΥΡΙΖΑς και τους μονιμοποίησε. Και όλο αυτό πήγε στην άκρη. Ναι, πήγε στην άκρη λόγω των λαθών Σίας και Βούτση. Το λέω. Λόγω των μετατάξεων, ενός τραγικού λάθους. Τραγικού λάθους. Μετά τις ευρωεκλογές. Ναι, κάτι τέτοια. Αυτά ήταν τέτοιου είδους και ύφους και ήθους λάθη. Ήταν αυτά που εννοώ ότι πυροβολήσαμε τα πόδια μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιμόπουλε, εδώ... Άνοιξε πολλά θέματα, έτσι. Καλά. Ναι. Πρέπει να απαντήσω. Καλά, στις δικές μου ερωτήσεις θα απαντάτε. Να απαντήσω, θα μου κάνετε άλλη ερώτηση. Να μην κάνω ερώτηση, εγώ τι κάθομαι και κάνω εδώ, διακοσμητικό σήμερα. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά το καλοκαίρι του 12 έφερε νόμο που απαγόρευε η μετακλητή να είναι συγγενής πρώτου και δευτέρου βαθμού μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ότι τα μέλη της κυβέρνησης Σαμαρά δεν έπαιρναν επίδομα ενοικίου. Να πω το παράδειγμα της κυρίας Αντωνοπούλου. Ξέρετε ότι έχουμε συγκεκριμένες θέσεις για απλοποίηση του πτωχευτικού δικαίου για να δίνουμε ξανά στους επαγγελματίες δικαίωμα να προσπαθήσουν.
Ξέρετε ότι ουσιαστικά η πλατφόρμα με τις 120 δόσεις δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί. Είναι γνωστό στον κόσμο ότι η ανεργία μειώθηκε με την εκπεριτροπή σε εργασία και με τους μισθούς των 360 ευρώ. Οι άνθρωποι δεν έχουν βάλει υπογραφές για το ελληνικό 4 χρόνια, όπου θα ξεκινούσαν 7.000 εργαζόμενοι, νέοι εργαζόμενοι, νέες θέσεις εργασίας. Έχουν διώξει δεκάδες επενδύσεις και όλες οι επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται είναι επενδύσεις οι οποίες, όπως τα αεροδρόμια, ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Συγκεκριμένα επίσης, γιατί μας είπε για το έμφυα, για τη φορολογία. Μα η μεσαία τάξη με το νόμο του Κατρούγκαλου, ο οποίος από ασφαλιστικός είναι φορολογικός, με την προκαταβολή του 100%, με την υπερφορολόγηση, καταστράφηκε. Καταστράφηκε. Και εσείς τον διατηρήσατε. Όχι, ποιος τον έφερε, αφήστε τον διατήρηση. Γιατί λέτε για τον έμφυα. Αλλού είμαι τώρα. Την εισφορά αλληλεγγύης. Δεν έχετε, 65 δις μέτρα φορολογικά φέρατε. Δεν έχετε καταστρέψει τη μεσαία τάξη με την υπερφορολόγηση. Από τα πρώτα νομοσχέδια που θα φέρει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι φορολογικό. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να μιλούν για την οικονομία. Δεν μπορούν να μιλούν για την οικονομία και την ανεργία. Και για τη μεσαία τάξη. Μας έκαναν μια κοινωνία επιδοματούχων. Μάλιστα. Τελείωσε. Κύριε Κυριάκο, μεσαία τάξη. Και Πασόκ. Αν υπάρχει μια μεσαία τάξη που ξεζουμίστηκε αυτά τα χρόνια της κρίσης, είναι μια μεσαία τάξη που δημιουργήθηκε επί Πασόκ. Για να μην μένουμε μόνο στα αυτομαστιγώματα που κάναμε εμείς στο κόμμα μας, έχουμε κάνει και πολύ καλά πράγματα στην Ελλάδα. Εγώ αντιλαμβάνομαι και τον κύριο Τριανταφυλλίδη και τον κύριο Σιμόπουλο που πρέπει να υπερασπιστούν ένα μεγάλο εκλογικό σώμα. Όμως, αν μου επιτρέπουν, έτσι μια απλή ανάλυση για τα κόμματά τους είναι ότι σήμερα ένας ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται άβολα για διαφορετικούς λόγους. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης πάρα πολύ σωστά μίλησε εκείνος για την εργατική τάξη. Αισθάνομαι ότι ανήκει στον πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ του 4%, του αριστερού κόμματος, το οποίο για διάφορους λόγους και με διαφορετικό λεξιλόγιο κάθε φορά προσπάθησε να οικειοποιηθεί χώρους, πολιτικές ιδέες, οι οποίες δεν του ανήκαν και προφανώς κάποιες φορές το έκανε και άγαρμπα. Γι' αυτό νομίζω είπε ότι πυροβόλησαν τα πόδια τους. Και από την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία τώρα πάει να οικειοποιηθεί την ανάγκη να υποστηρίξει μια μεσαία τάξη, την οποία την αγνοούσε και την έβαλε να πληρώσει τα περισσότερα σε αυτά τα χρόνια της κρίσης ως κυβέρνηση. Σας είπα και πάλι ότι η μεσαία τάξη είναι ένα δημιούργημα του Πασόκ και συζητάμε για αυτή χωρίς να έχει αναλυθεί. Το δύο μισθοί σε ένα σπίτι δημιουργούν μια οικογένεια μεσαίας τάξης. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σπάνιο. Οι μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν ανθρώπους της μεσαίας τάξης. Η επιχειρηματικότητα, η μικρή επιχειρηματικότητα, ένας άνθρωπος που έχει 5 ευρώ στην άκρη και θέλει να ανοίξει, να πάρει ένα μικρό ρίσκο, αλλά γνωρίζοντας ότι πίσω του υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας από το κράτος, δημιουργούν μεσαία τάξη. Όλα αυτά διαλύθηκαν σε αυτή τη δεκαετία. Και οι προτάσεις για το πώς θα επανασυσταθεί η μεσαία τάξη δεν μπορούν να έρθουν ούτε φυσικά με επιδοματική πολιτική, αλλά ούτε και με νεοφιλελεύθερες τακτικές πτώσης της φορολογίας οριζόντια. Πράγμα που θα ευνοήσει εκείνους που όλο αυτό το διάστημα ισχροκερδούσαν και όχι φυσικά το μεσαίο και το μικρομεσαίο. Η μείωση του αφορολόγητου ή των φορολογικών συντελεστών αφορά μόνο τους δικές μας προτάσεις. Πάμε τώρα. Εισοδηματίες. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Παρακαλώ. Στην προηγούμενη τοποθέτησή σας αναφερθήκατε σε κάποια θετικά μέτρα της κυβέρνησής σας, σε κάποια λάθη. Να πω ένα θετικό. Συγγνώμη για την προσωποκράτηση. Μάλιστα. Υπογράφω. Ευχαριστώ για το σχόλιο. Ήταν ένα θετικό μέτρο. Ωραία. Αυτό σας θυμάει ότι το αναγνωρίζετε. Ελεύθερος νομίζω... επαγγελματίας, ημαλίμωνο. Θυμάται τότε που τους κρατούσαν, τους πιάνανε για φορολογία, για τροχαία παράβαση και τους πηγαίνανε στο φρέσκο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, πώς γυρίζει ένα αποτέλεσμα 9,5 μονάδων μέσα σε ένα μήνα, με ποιες πολιτικές? Τι έχετε να πείτε δηλαδή, γιατί και στις ευρωεκλογές, πιο πολύ για τα εσωτερικά μιλούσαμε. Να σας πω και μπλάκα, τι διαφορετικό μπορείτε δίκιο, να πείτε για να αλλάξει το έχετε πολιτικό δίκιο, κλίμα. Έχετε ναι. Νομίζω ότι όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, το πρωί της 7ης Ιουλίου οι κάλπες θα είναι άδειες. Ναι. Δεν θα έχουν το συνενέα των ευρωεκλογών. Θα ξαναγεμίσουν έκριβε, και ελπίζουμε, ελπίζουμε ένα, αυτό. Δύο, ότι ένα, κάλπι είναι. Ένα εκατομμύριο, τώρα, κύριε Σιμόπουλο. Ναι, κύριε, ένα εκατομμύριο 341.861 πολίτες επιδοκίμασαν ναι. την κυβερνητική πολιτική, γιατί πλέον δεν ήταν το 15 που ήταν φύγε Σαμαρά Βενιζέλο, ήταν αυτή η πολιτική που εφαρμόστηκε. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι θα παλεύουμε ήδη για το καλύτερο. Μόλις ήμουν
στη Νεάπολη, ναι. Σικές, ναι. Όπου μοιράζαμε σπίτι-σπίτι, μαγαζί-μαγαζί, το πρόγραμμά μας, ναι. Που είναι αυτό εδώ, συγκεκριμένες προτάσεις για την ερχόμενη τετραετία. Εκεί λοιπόν μπορούμε να κωδικοποιήσουμε αφού πούμε τι παραλάβαμε και πού το έχουμε φτάσει. Παραλάβαμε ένα δημόσιο ταμείο, το οποίο κατά δήλωση στα Ικούρα είχε 1,9 δις, δεν είχε να πληρώσει μισθούς, ναι. Και συντάξεις. Παραδίδει, όπως κατά κοινώς ομολογούμενων, ο Χουλιαράκης και, ναι. Ο Τσακαλώτος, ένα μαξιλάρι 41 δις. Μας παρέδωσαν το Δεκέμβριο, αυτοί που λένε για τις νέες θέσεις, και τις νέες θέσεις που είναι αέρας κοπανιστός, δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα μέτρα, 6.200 παρκαρισμένα επενδυτικά σχέδια το Δεκέμβριο του 2014. Απορροφήσαμε τα 5.000 και τα αξιοποιήσαμε και σήμερα έχω μπροστά μου, γιατί ήταν μόνιμο μέτω, πες μας μια επένδυση. Να. Και μια εδώ επένδυση. Έχω σειρά 437 επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο, 1.293.416 είναι αυτός ο ατελείωτος πίνακας. Μάλιστα σήμερα ανακοινώθηκε. Δεν λειτουργεί, κύριε. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω όμως. Σήμερα ανακοινώθηκε μια επένδυση στο κέντρο της πόλης μας, 7 εκατομμύρια ευρώ, ξενοδοχειακή μονάδα. Δεν αξιολογήθηκαν αυτά τους πολίτες σε ευρωεκλογικά, κύριε Τρενταφυλλίδη. Λέω το εξής. Γιατί για αυτά συζητούσαμε και τότε. Οι πολίτες θα αξιολογήσουν, ναι. Αλλά το κυρίαρχο, ναι. Είναι. Καλά, μας τα είπατε το 14. Ναι. Πέστε μας για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, αξονικά λέμε, με βάση αυτά που ήδη, ναι, κάναμε, ναι, ναι. Από το 1.350 οι άνεργοι πήγαν στους 850.000. Υποσχόμαστε 500.000 νέες θέσεις, ποιοτικές θέσεις εργασίας, επί τη βάση αυτών που ήδη μειώσαμε από το 28 στο 18. Φτάνει, όχι, δεν φτάνει. Κάθε σπίτι που δεν έχει μεροκάματο να βάλει ένα πιάτο φαγητό μπροστά του είναι πρόβλημα. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ. Κάντε, οι καλοί συνάδελφοι, τους παρακαλώ, να. Κάντε ένα ρεπορτάζ. Εμένα μου επισκέφτηκαν σεκιουριτάδες, εργαζόμενοι θεσμοί, και ντιλιβεράδες, εργοδότες που δεν δέχονται τα 650 ευρώ. Κύριε Τρενταφυλλίδη, τα έχετε συζητήσει αυτά? Όχι, φαντάζομαι. Τα έχουμε και τα προαναγγέλουμε και τα θέτουμε. Ναι, λέω, και είναι αποτέλεσμα. Τους έξω, τα έχετε συζητήσει αυτά? Βεβαίως και έχουν συζητηθεί και, και έχουν εγκριθεί. Μα ήδη οι ανακοινώσεις. Είναι κεκριμένη η αύξηση του κατώτατου μισθού. Η αύξηση του κατώτατου μισθού 7,5 το 2020 και 7,5 ανταποκρίνεται, να. Στην προσδοκόμενη που έχει, να. Κωδικοποιηθεί. Έχουν εγκριθεί αυτά. Κωδικοποιηθεί. Προφανώς. Προφανώς. Γιατί μόνιμες προσλήψεις έχουν εγκριθεί. Πήρατε πίσω τα αντίμετρα. Έχουν κανένα αντίμετρο. Ήδη εμφανίζονται μείον 30% είναι ο ένφια, για παράδειγμα. Λοιπόν, μόνιμες προσλήψεις, 10.000 στην υγεία, 15.000 στην, μάλιστα. παιδεία. Και εκεί ερχόμαστε και λέμε, τι θα κάνει μια δημοκρατία όταν λέει 5 θα φεύγουν και ένας θα έρχεται. Δηλαδή, 5 δάσκαλοι θα φεύγουν. Ένα θα προσλαμβάνεται, πώς θα γίνει καλύτερη παιδεία? Σε ένα θέμα εχμής, στην ασφάλεια, κλείνω. 5 αστυνομικοί θα αποχωρούν, ένα θα προσλαμβάνεται. Πώς θα γίνει καλύτερη η ασφάλεια? Πολύ απλό. Τώρα, θα απαντήσετε ό,τι θέλετε στον κύριο Τρενταφυλλίδη. Θέλω να μου περιγράψετε τους άξονες του προγράμματός σας. Σήμερα παρουσιάστηκαν κιόλας σε εκδήλωση. Και να μου πείτε αν στοχεύετε εκλογικά στην αυτοδυναμία. Αυτό είναι ο στόχος σας. Είχα την τύχη να συμβάλλω, να. Στην κατασκευή της νέας πτέρυγας χειρουργείων του ΑΧΕΠΑ, όπου πήγα προχθές. Να. Λειτουργούν 4 από τα 6 χειρουργεία, γιατί δεν έχει προσωπικό. Δεν έχει αναισθησιολόγους και δεν έχει νοσηλευτικό προσωπικό. Ναι, στο χώρο της υγείας πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Να. Δεν θα ισχύει εκεί το 1:5. Προφανώς όχι. Ίσα-ίσα θέλουμε προσλήψεις. Το ίδιο αφορά και το χώρο της παιδείας. Έρχομαι στους αστυνομικούς. Έχουμε πει ότι χρειάζονται 1.500 τουλάχιστον, ναι. νέοι αστυνομικοί, νέες προσλήψεις στο χώρο της αστυνομίας. Αυτό το 1:5 είναι γενικότερο. Υπάρχουν παιδεία στα οποία πρέπει να γίνουν, ναι. προσλήψεις. Δηλαδή μπορεί να φεύγουμε, λοιπόν, μπορεί να φεύγουμε τις εφορίες για να παίρνουμε το παράδειγμα. Αυτό εννοείται. Μα σας, ναι. είπα. Τρία συγκεκριμένα. Υγεία, ναι, ναι. παιδεία. Μα για να πάρετε 1.500 αστυνομικούς πρέπει να φύγουν 7.500. Από πού μπορεί να φύγουν εδώ? Το 1:5. Σας λέω ότι αυτό είναι έξω από το 1:5. Είναι έξω από το 1:5. Άρα θα εξαιρεθούν αυτοί οι τρεις τομείς. Έρχομαι τώρα στα θέματα των επενδύσεων. Δεν λειτουργεί ο αναπτυξιακός νόμος. Μπορεί να είναι εκατοντάδες, δεκάδες οι αιτήσεις για ένταξη.
μπορεί να έχουν ενταχθεί, δεν λειτουργεί, δεν έχει απορροφήσεις, δεν υπάρχουν χρήματα για τον αναπτυξιακό νόμο. Είναι η δουλειά μου. Τρίτον και κυριότερον, έχουν λέει 40 δις μαξιλάρι, μα τα περισσότερα χρήματα από αυτά προήρθαν από την, από την υπερφορολόγηση. Ναι. Οι άνθρωποι κατέστρεψαν, όπως είπαμε, με την υπερφορολόγηση τη μεσαία τάξη για να δημιουργήσουν ένα μαξιλάρι και να ξεκινήσουν παροχές. Τι θα κάνετε εσείς? Εμείς ως Νέα Δημοκρατία είπαμε, καταρχήν, μπορούμε με τον τρόπο τον οποίο ανέφερα, με τις επενδύσεις, όπως είπαμε το ελληνικό, όπως κάναμε με τα σύνθετα τουριστικά, δεν λειτουργεί η επένδυση. Το ελληνικό ήταν έτοιμο γιατί ορισμένα τμήματα. Το αεροδρόμιο του ελληνικού πότε έκλεισε, κύριε Σιμόπουλε? Αφήστε με να απαντήσω. Ο ΣΥΡΙΖΑΣ ήρθε το 2015. Τι μου λέτε τώρα? 14 χρόνια τι κάνατε? Τι σας λέω? Σας λέω. Εγώ ήμουν μέλος της κυβέρνησης Σαμαρά και είχα την τύχη να χειριστώ θέματα που αφορούν την υπογειοποίηση της Ποσειδόνος. Ναι. Είχα την τύχη να χειριστώ θέματα που αφορούσαν τα αντιπλημμυρικά μέσα στο ελληνικό μιλάω, γιατί ξέρω το θέμα καλά. Πάγωσαν επί 4 χρόνια. Γιατί κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ αρχαιολόγοι, οι οποίοι συγκεκριμένα εξαγόρασαν μέσα σε εισαγωγικά, για να μην παρεξηγηθώ, τη στάση τους στο Μετρό Θεσσαλονίκης, έγιναν διευθυντές στο Υπουργείο Πολιτισμού και έγιναν και γενικοί γραμματείς. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πήγαν και έκαναν, επιχείρησαν να κάνουν όλο τον Πειραιά αρχαιολογικό χώρο. Και μιλάμε για επενδύσεις. Αυτά που προτείνει η Νέα Δημοκρατία με κορονίδα τη μείωση των φόρων που είπατε από την πρώτη μέρα, είπατε νομίζω προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα από τα πρώτα νομοσχέδια θα είναι αυτό, ναι. Θα ρωτήσω το ίδιο που ρώτησα και στον κύριο Τριανταφυλλίδη. Τα έχετε συμφωνήσει με τους θεσμούς? Θα σας απαντήσω. Είναι okay? Είχαμε συμφωνήσει. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης με τη βελτίωση της αξιοπιστίας θα τα κερδίσουμε. Της εστίασης, την οποία κάναμε το 2013 και αυξήσαμε τα έσοδα του κράτους. Δεν χρειάζεται μία αξιόπιστη κυβέρνηση η οποία δεν κάνει περικοπές, αλλά κάνει μεταρρυθμίσεις. Προσέξτε, και μεταρρύθμιση είναι η άρση του καμποτάζ, τα σύνθετα τουριστικά καταλήματα, όχι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Μπορεί στην κυριολεξία να μην έχει προβλήματα με τους ξένους. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι θα αυξήσουμε στο διπλάσιο από την αύξηση, του κατώτατου, από την αύξηση του ΑΕΠ. Θα αυξάνουμε στο διπλάσιο τον κατώτατο μισθό. Κάντε το ερώτημα, αλλά μπαίνει χρόνο στην μπάνκα του κυρίου Κυριάκου. Με την κατανόηση και τη συνεννόηση. Θέλω μόνο ένα πράγμα. Το ρωτάω. Θα είναι σκληρό μετά με τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε το δέχομαι. Θα είναι και τελευταία κουβέντα. Επικοινωνιακά θα μείνει καλύτερα. Λοιπόν, ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πάτρα. Διαβάζω μοταμό. Ο πρώτος φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 22% σήμερα, κόμμα, στο 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Έως 10.000 ευρώ, κύριε Σιμόπουλε, σημαίνει από το πρώτο ευρώ. Γιατί στην προηγούμενη. Διευκρινίστε το, κύριε. Έως 10.000, γιατί λέει. Όχι. Ισχύει. Μα αφού λέμε ισχύει. Ότι το αφορολόγητο θα επανέλθει. Αυτό που καταργήσατε και το επαναφέρατε. 800 είναι. Μπράβο. Αυτό είναι. Άρα τι κάνετε, δημιουργείτε ένα συντελεστή 9% για 1.600 ευρώ. Όχι. Αλλά. Άλλο λέμε. Θα είναι φορολόγηση από το πρώτο μέχρι τα 10.000. Ότι το αφορολόγηση το οποίο καταργήσατε και επαναφέρατε. Να καταλάβουμε, κύριε. Δεν πειράζει, δεν καταλάβουμε. Οι πολίτες δεν πρέπει να καταλάβουν. Και κατεβάζουμε το. Λένε θα μειώσουν την φορολογία. Το είπατε, θα το διευκρινίσει και θα προχωρήσουμε. Εντάξει, κύριε Σιμόπουλε. Καλά, για το ΦΠΑ, βέβαια. Το έχουμε διευκρινίσει. Δείτε μου για την αυτοδυναμία αυτό. Θέλετε αυτοδυναμία στις εκλογές. Αυτό είναι ο πολιτικός σας στόχος. Κοιτάξτε, η χώρα πρέπει να έχει κανονικότητα και σταθερότητα. Και όταν λέμε κανονικότητα και σταθερότητα, είναι το πρωί όταν το παιδί του άλλου πηγαίνει στο πανεπιστήμιο να μην φοβάται ότι θα του την πέσουν οι ναρκέμποροι. Κανονικότητα είναι όταν πηγαίνει ο μεγάλος στην ηλικία, ο συνταξιούχος σπίτι του το βράδυ, να μην κοιτάει πίσω αν θα τον. Και αυτά μόνο μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μπορεί να τα κάνει δηλαδή. Τρίτον, είναι να βρίσκει το παιδί του γείτονα δουλειά και να ελπίζει ότι θα βρει και το δικό σου. Όλα αυτά θέλουν μια σταθερή κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν παλεύουμε για μια σταθερή κυβέρνηση. Η σταθερή κυβέρνηση περνάει μέσα από την αυτοδυναμία. Ο κ. Κυριάκος κάνει το κλείσιμο της εκπομπής.
Και αφού τον ρωτήσω για τις προγραμματικές βασικές θέσεις του κινήματος αλλαγής, θέλω να τον ρωτήσω, να σας ρωτήσω, κύριε Κυριάκο. Τώρα εγώ θα πρέπει πάλι να τα χωρέσω όλα στο λίγο χρόνο. Όχι στο λίγο, δεν θα είναι λίγος ο χρόνος, στον οποίο θα καταθέσει τις απόψεις σας. Και αν θα μπορούσε το Κινάλ να συνεργαστεί με έναν από τους δύο, ή αν βάζει ως προϋπόθεση να συνεργαστούν οι δύο για να συνεργαστεί, για να μπει μέσα στο παιχνίδι και το Κινάλ. Είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει το ενδιαφέρον του, γιατί φαίνεται ότι το κίνημα αλλαγής θα είναι το, παρότι τα δύο κόμματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη θέση ρίζουν για την πρωτιά. Mm-hmm. Φαίνεται ότι θα είναι το πιο σημαντικό κόμμα τελικά το κίνημα αλλαγής. Ρυθμιστής δηλαδή το Κινάλ. Γιατί όλοι το ρωτούν πριν τις εκλογές και λίγο ψυχαναγκαστικά για το τι θα κάνει μετά από αυτές. Mm-hmm. Για να μιλήσω ποδοσφαιρικά έτσι και να αισθανθώ λίγο πιο άνετα, ποτέ δεν μπαίνεις σε έναν αγώνα για να φέρεις ισοπαλία ή για να χάσεις έτσι. Εμείς μπαίνουμε σε έναν αγώνα για να ανταγωνιστούμε το δικό μας εαυτό πρώτα απ' όλα, να αλλάξουμε το πρόσωπο, το ύφος και το... αν θέλετε, και την εσωστρέφεια που πλήγωσε την παράταξή μας. Νίκη για εσάς ήταν ένα διψήφιο ποσοστό, κύριε Κυριάκο. Για μένα δεν έχει τόσο σημασία το νούμερο, αλλά όσο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της βάσης μας. Το να αναλύσουμε γιατί ο κόσμος έρχεται πάλι πίσω στο κίνημα αλλαγής, πόσο γρήγορα έρχεται πίσω και εμείς όλο αυτό το διάστημα να το χρησιμοποιούμε για να ξαναφτιάχνουμε μια κυβερνητική πρόταση. Έτσι, πείτε μου και τις προγραμματικές σας. Θα σας πω λίγο κάτι επειδή θα ήθελα να σχολιάσω λίγο τα προηγούμενα. Σας είπα ότι ο κύριος Τριανταφυλλίδης μου φαίνεται συνεπής. Είναι ένας άνθρωπος που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ ως αριστερό κόμμα, αριστερής αφετηρίας, όπως το γνωρίσαμε όλοι. Υπάρχει μια αμηχανία στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, σε αυτούς που θεωρούνται πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο καθένας έχει πει για διαφορετικούς λόγους έχει ψηφίσει αυτό το κόμμα. Άλλος γιατί ένιωθε αριστερός, άλλος γιατί ένιωθε ότι η αντιμνημονιακή οργή πρέπει να εκφραστεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και εκεί υπάρχει η ελπίδα ενός άλλου δρόμου που σκίζει τα μνημόνια, χορεύουν οι αγορές, υπάρχουν άλλες διαπραγματεύσεις. Αισθάνομαι λοιπόν ότι σήμερα ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται εξαιρετικά αμήχανα και ίσως δίνει στον εαυτό του μια τελευταία ευκαιρία να δει πού το πάει. Το κόμμα το οποίο εμπιστεύτηκε. Δεν αντιλέξω αυτά που λέει. Όχι, δεν θα αντιλέξω. Δεν θα αντιλέξω. Μου απαγορεύεται. Είναι ο δικός μου αντίλογος σε όσα έχουμε συζητήσει. Όχι, αυτά που έχετε. Πρέπει να αντιλέξω όμως, κύριε Κυριάκο. Θα αυτό που λέτε δηλαδή. Με μία φράση. Με μία φράση. Αν έχετε την καλεσμένη. Επιτρέπω. Μπράβο. Με μία φράση. Είναι από τη στιγμή που η κυρία Γεννηματά έχει ξεκαθαρίσει πρώτον ότι ευελπιστεί στην κατάρρευση της απλής αναλογικής και ότι δεν θα αφήσει τη χώρα στον κρεμό, δηλαδή θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει πει η κυρία Γεννηματά αυτό. Με συγχωρείτε τώρα. Δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Καμία σχέση. Το οποίο έχει πει αυτό η κυρία Γεννηματά. Καμία σχέση με την προοδευτική. Το οποίο πάει να κάνει. Προφανώ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι δεν θα συμπέρασμα. Μάλλον είναι ερμηνεία. Είναι ερμηνεία σα. Και αυτή η αποθέωση του Ανδρέα Παπανδρέου είναι λίγο, ξέρετε, ίσως λίγο σαρκαστική όπως το tweet που διαβάσατε πριν. Ναι, κύριε Τριανταφυλλίδη, εντάξει, κάνατε το σχολείο σας, αλλά τώρα δικούμε τον κύριο Κυριάκο. Από πότε? Κύριε Κυριάκο, τότε που ο λαός αποφάσισε να του δώσει το 36% από το 3% που ήταν. Τελειώσαμε. Αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό. Ελάτε, κύριε Κυριάκο, εσείς έχετε το λόγο. Την ατζέντα της κεντροαριστεράς. Αλέξανδρε, βοήθησε με. Όχι, δεν πήγατε με την ατζέντα της κεντροαριστεράς στο 36%. Με την ατζέντα της κεντροαριστεράς θα φύγετε σε εμάς. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τώρα το είπατε μόνο. Άρα λοιπόν λέω, εγώ λέω και κάνω μία ανάλυση ότι σήμερα τα διάφορα μπλοκ που απαρτίζουν το ΣΥΡΙΖΑ για διαφορετικούς λόγους αισθάνονται αμήχανα. Δεν είναι ομογενοποιημένο κοινό. Άλλος ήρθε γιατί ήθελε αντιμνημονιακούς και χορούς των αγορών. Άλλος ήρθε γιατί τσίμπησε το μιμητισμό του Ανδρέα Παπανδρέου. Πάντως, αυτό που μου λείπει περισσότερο από όλα. Αυτό που μου λείπει περισσότερο. Σας παρακαλώ, κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι λίγο άδικο για μένα τώρα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Κυριάκο. Ευχαριστώ. Δεν τελείωσε ακόμα το σχετικό. Απλά να πω ότι σε όλη αυτή την κουβέντα εμένα μου λείπει. Στη σημασία που δίνουν όλοι στο τι θα κάνει το κίνημα αλλαγής, έρχονται να γλύψουν τις πληγές που του προκαλέσανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εμένα μου λείπει και μια ιστορική δικαίωση από τα άλλα δύο κόμματα που αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν τελικά με τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ, τις οποίες μόνο το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε και αυτό καθάρθηκε, και έρχονται σήμερα να προσπαθήσουν να υποκαταστήσουν το μόνο
υπεύθυνο πολιτικά κόμμα της μεταπολίτευσης. Το πιο υπεύθυνο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κυριάκο. Και το πιο συνεπές. Ναι. Και αυτό μπορεί να έχει μια αργή βελτίωση στα ποσοστά μας, αλλά πάντως θα μας ξαναδημιουργήσει τη βάση να γίνουμε μια κυβερνητική πρόταση πολύ πιο συνεπής από όλες όσες έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια. Το προοδευτικό κόμμα σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία. Άντε πάλι. Άλλο. Ευχαριστώ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Ευχαριστώ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλάκη. Ήταν μια συζήτηση, νομίζω, πολύ χρήσιμη και παραγωγική. Κυρίες και κύριοι, και εσάς, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.